Πες μου πώς ξεκίνησε η εβδομάδα, αγαπημένη μας. Τι χρώμα είναι πάλι αυτό, πες μου. Μιλάς στον πιο ακατάλληλο άνθρωπο σήμερα, γιατί τα νεύρα μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μα το Καλησπέρα. κατάλαβα, γιατί μου λέει Καλή η Άρτεμη, εβδομάδα. τρεις φορές αλλάξαμε πλατό για την Άνιελ. Γιατί λέω, παιδιά, γιατί δεν είναι η Άνιελ εδώ. Λέει, πάση περιπτώσει. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι Δεν ότι είσαι η εγώ μόνη που ξεκίνησε έτσι στραβά η Αγάπη εβδομάδα. μου, δεν είναι θέμα στραβά. Πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι εγώ για να κάνω μία μετακίνηση πρέπει να βγάλω business plan. Δεν γίνεται να μετακινηθώ και δεν γίνεται συγχρόνως να είμαι σε όλα τα μέρη την ίδια στιγμή. Εντάξει, Αυτό όλα δεν μπορούν να καλά. καταλάβουν. Όλα. Ξεκίνα, λοιπόν. Πολύ Φιλιά, ωραία σ' εβδομάδα. αγαπούμε. Φιλιά πολλά. Και εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, η τυχερή, τυχερή, τυχερή όλη τη εβδομάδα είναι οι κρύοι. Είναι οι δίδυμοι, είναι οι τοξότες. Να δούμε και ποιοι άλλοι είναι τυχεροί. Μέχρι εκεί καλά είμαστε. Δεν υπάρχουν άλλοι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα κρυαράκια μας, που ξεκίνησε μια υπέροχη εβδομάδα, ανοίγει τις πόρτες της, πώς το λένε, αυτό που λένε, πάρα πολύ ανοιχτές οι πόρτες, για να κάνετε όλα αυτά που θέλετε, που τα προβλήματα και οι δυσκολίες έχουν φύγει και ό,τι έχει μείνει είναι ελάχιστο, φεύγει και αυτό. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας βελτιώνονται αισθητά. Καινούργιες προτάσεις για δουλειά και ευκαιρίες που δεν πρέπει να χάσετε, παιδιά. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτό που περιμένουμε τόσους μήνες. Θα μπούμε στον Ιούλιο σε λίγο, ο οποίος 9 Ιουλίου έρχεται σε ορθή φορά ο Δίας και ό,τι μας είχε στερήσει στα οικονομικά το τελευταίο εξάμηνο, θα μας τα δώσει με τα τσουβάλια, τρέχτε. Λοιπόν, τώρα ξαναγίνεστε παιδιά εσείς οι κρυοί στα συναισθηματικά σας. Θέλετε περισσότερο το σύντροφό σας. Όσοι είστε μόνοι θα παρουσιαστούν καινούργια φλερτ και πολύ όμορφα. Μπορείτε να κάνετε μακροχρόνια σχέδια με το τέρι σας. Βέβαια, περιορίστε λίγο τη ζήλια και τον εγωισμό, γιατί δεν σας κάνει καλό. Και πάμε στα ταυράκια μας. Ναι, σιγά που θα καθίσουν ήρεμα τα ταυράκια και θα τα αφήσουν σε ηρεμία. Εγώ από σήμερα θα πετάξω τα σκουλαρίκια που φοράω, γιατί μου χαρίζουν πάρα πολύ η ηρεμία και έχω χάσει την έντασή μου. Πέταμα από σήμερα, να αρχίσω να τσιρίζω. Λοιπόν, θα υπάρξουν αντιπαραθέσεις, αψιμαχίες στο επαγγελματικό περιβάλλον που κινούμαστε όλοι εμείς οι ταύροι. Διαφωνίες θα υπάρξουν με συναδέλφους, με ανωτέρους, ακόμα και με φιλικά πρόσωπα που θα μας αναστατώσουν την καθημερινότητά μας. Το παίρνω προσωπικά. Γι' αυτό χρειάζεται απαραίτητα να αποφύγετε τις κατά μέτωπο εκρήξεις και κόντρες, να απομακρυνθείτε από τους καυγάδες και τις διαμάχες. Αν δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε με ηρεμία τα συμφέροντά σας. Αυτό δεν ισχύει για τους ταύρους. Φροντίστε να μετριάσετε τις διενέξεις με τον άνθρωπο που συντροφεύει την ερωτική σας ζωή. Ρίξτε λίγο νεράκι στο κρασί σας και όχι λάδι στη φωτιά, για να περάσετε μαζί το καλοκαίρι. Διαφορετικά σας βλέπω αλλού νταλού τον καθέναν. Τέλεια. Πάμε στους διδύμους και είστε ένα από τα τυχερά για αυτή την εβδομάδα ζώδια, καθώς θετικές και γρήγορες αλλαγές θα υπάρξουν στα θέματα της δουλειάς και των κοινωνικών σας επαφών, αλλά και στα προσωπικά σας για αυτή την εβδομάδα. Καινούργιες προτάσεις και νέες προοπτικές ανοίγονται. Αν τις εκμεταλλευτείτε έξυπνα τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, να ξέρετε ότι θα είναι μοναδικές. Όσοι είστε μόνοι σας, ίσως γνωρίσετε τον αληθινό έρωτα και ίσως ακόμα και να υπάρξει μία επανασύνδεση σε μία σχέση που ήταν πολύ καλή για σας και για κάποιους λόγους είχατε απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα. Να ξέρετε όμως ότι είναι μία εβδομάδα που μπορείτε να υλοποιήσετε τις προσδοκίες σας. Στόχους, παιδιά, annual tips, μην ξεχνάμε. Και είχαμε και live εκπομπή εχθές και δώσαμε και πάρα πολλά δώρα. Λοιπόν, πάμε στους καρκίνους. Με ωριμότητα και σοβαρότητα στις κινήσεις και τις επιλογές, το επόμενο διάστημα θα απολαύσετε την εφορία, την εύνοια της τύχης και την ευχαρίστηση για τις προσπάθειες και τους σκόπους που έχετε καταβάλει πάρα πολύ στα επαγγελματικά σας, αλλά και στην προσωπική σας καθημερινότητα. Τα συναισθηματικά σας τέλεια, σας περιμένουν πολλές τρυφερές και ρομαντικές στιγμές με τον ερωτικό σας σύντροφο. Απλά αφήστε στην άκρη τον εγωισμό και το πείσμα, διότι δεν μπορείτε να πάρετε σοβαρές αποφάσεις όταν σκέφτεστε με εγωισμό και λειτουργείτε με πείσμα και με όλες αυτές τις βλακίες. Μια πρόταση θα υπάρξει
Είτε αυτό είναι πρόταση συμβίωσης ή επισημοποίηση της σχέσης ή πρόταση συνεργασίας. Και πάμε στα λιονταράκια μας, και εσείς είσαστε στα χάη σας. Επιτέλους ηρεμείτε από αυτή την εβδομάδα και μετά, από τα προβλήματα που είχαν προκύψει και τις άμεσες δυσκολίες στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, αλλά και στα προσωπικά σας. Ένα κοντινό ή μακρινό ταξίδι που είχατε προγραμματίσει, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για αναψυχή, μπορεί αυτές τις μέρες να πραγματοποιηθεί, δημιουργώντας την καθημερινότητά σας ατμόσφαιρα χαράς και αισιοδοξίας. Μην γκρινιάζετε κι εσείς και μην είστε έτοιμοι για καυγά. Διότι, ειδικά με τον σύντροφό σας, σας βλέπω μόνο σας το καλοκαίρι. Εγώ τα λέω, μην μου λέτε μετά ότι δεν σας το είπα. Επίσης, θέλω να προσέξετε λίγο περισσότερο εσείς τα λιονταράκια μας ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας και να απομακρύνετε τα κακόβουλα και κακοήθεια άτομα που υπάρχουν μέσα στο χώρο σας και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα νικήσετε τους εχθρούς έχοντας αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω το κατάστημα Μαντλέν, την κυρία Μπαρούτα που επιμελείται. Είναι ο στόχος πριν τους Παρθένους πάντα. Το μακιγιάζ μου και με κάνει τόσο πολύ όμορφο και το κατάστημα Μπικούτι για το όμορφο χτένισμα και τη Δημητρούλα μου. Παρθένος! Ύστερα από τις φουρτούνες και τις τρικυμίες στα επαγγελματικά σας, μετά τις εντάσεις και τις εκρήξεις στα προσωπικά, ήρθε ο καιρός, αγαπημένοι μου, να ανταμυφθείτε για τις προσπάθειες και τους σκόπους που καταβάλλατε. Να ισορροπήσετε τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας με τον σύντροφό σας, να πλεύσετε επιτέλους στα ήρεμα και γαλήνια νερά της ομοψυχίας. Τώρα, επικροτούνται οι ιδέες και τα πιστεύω σας από τους συναδέλφους, από τους ανωτέρους, από την οικογένεια, από τους φίλους και εσείς επιτέλους απολαμβάνετε μία περίοδο που ευχάριστες εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας σιγουριά και σταθερότητα για το μέλλον. Άντε να αρχίσω κι εγώ να πιστεύω ότι οι Παρθένοι ξεφύγαν λίγο την καντεμιά τους, γιατί δεν θέλω να τους συζητήσω. Ζυγή. Θα ήθελα να μοιραστείτε εσείς την οικονομική σας άνεση και τα αγαθά που έχετε αποκτήσει από τη δουλειά σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα αυτή την εβδομάδα, την οικογένειά σας, αλλά και τους ανθρώπους που σας περιβάλλουν και που έχουν την ανάγκη για τη βοήθεια αυτή. Προσπαθήστε να επαναφέρετε την ισορροπία και τη σταθερότητα στην καθημερινότητα, αφιερώστε χρόνο και χώρο στον ερωτικό σας σύντροφο, μην αφήνετε το δεσμό σας να βαλτώνει από ανία και πλήξη. Πλουτίστε τη συναισθηματική σας ατμόσφαιρα με τον εσωτερικό σας πλούτο και επίσης μην αφήνετε τις προτάσεις που έχετε δεχθεί στην άκρη. Παιδιά, εκμεταλλευτείτε τις τώρα για να πάτε στο ταμείο 9 του Ιούλη. Σκορπιοί, ηρεμία, συναισθηματική ωριμότητα και φιλική συμπεριφορά απέναντι στα θέματα και τα πρόσωπα που επηρεάζουν την καθημερινότητά σας. Τώρα, χρειάζεται να διαθέσετε λίγο περισσότερο χρόνο αυτή την εβδομάδα για να μεταφέρετε τις εμπειρίες που έχετε αποκτήσει σε γνώση και σοφία στα επαγγελματικά σας και να βοηθήσετε κάποιους άνθρωπους, είτε καινούργια πρόσωπα που ήρθαν δίπλα σας να συνεργαστούν, είτε ακόμα και ανθρώπους που είναι πιο μεγάλοι από σας και έχουν μία διαφορετική άποψη. Οπλιστείτε με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση στα ταλέντα και στις ικανότητές σας. Διώξτε τα εμπόδια από τον δρόμο σας. Από το δρόμο σας, τοξοτάκια, αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα και ουσιαστική βούληση είναι τα απαραίτητα συστατικά του χαρακτήρα που χρειάζεστε για τις επόμενες μέρες. Τώρα, πρέπει να κατακτήσετε τους στόχους σας. Θα φύγουν και δεν θα ξανάρθουν. Εμπιστευτείτε τον δυναμισμό και τον ενθουσιασμό σας και όχι τον εγωκεντρισμό. Την επιπολαιότητα και την εριστική διάθεση που έχετε. Δεχθείτε και δείτε πολύ σοβαρά τις προτάσεις που σας έχουν κάνει. Κάποια από αυτές ίσως κρύβει αυτό που ψάχνετε. Πάμε στους εγώκερους. Τα επιτεύγματα και οι προσδοκίες σας παίρνουν το δρόμο της επιτυχίας και της ανταμοιβής στις επόμενες μέρες. Οι προσπάθειες και οι κόποι σας θαυμάζονται από συναδέλφους και ανωτέρους. Η ηθική και η υλική ικανοποίηση που αποκτάτε φέρνει χαρούμενα και ευχάριστα συναισθήματα στα επαγγελματικά αλλά και στην ερωτική σας ζωή. Δώστε σημασία όμως και στην παραμικρή λεπτομέρεια, επιδιώξτε συμμαχική και όχι ανταγωνιστική ατμόσφαιρα. Υδροχόοι μου.
Τακτοποιήστε κατεπηγόντως τις οικονομικές και επαγγελματικές σας υποχρεώσεις που εκκρεμούν. Μην αφήνετε ανοιχτές πόρτες στο αμφίροπο παρελθόν να καταδυναστεύει το μέλλον σας. Ζητήστε βοήθεια από συναδέλφους και τα προσφυλή σας άτομα για να ξεπεράσετε τα μπερδέματα και τα προβλήματα που σας ταλαιπωρούν. Τώρα, από την άλλη, προσπαθήστε να ισορροπήσετε προσωπικά και συναισθηματικά, να απαλλαγείτε από τους φραγμούς και την πίεση στην ερωτική σας ζωή. Απομακρυνθείτε από μια σχέση που σας φορτίζει με υποχρεώσεις, δίχως να ανταποκρίνετε στα αισθήματά σας. Κάντε μια καινούργια τρυφερή γνωριμία, φλερτάρετε με ένα ζεστό ιδίλιο καινούριο. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια μας. Εσείς κρατάτε επιφυλακτικότητα και διστακτικότητα στη στάση και τη συμπεριφορά σας απέναντι στους συνεργάτες σας αυτή την εβδομάδα. Λάθος εκτίμηση. Πρέπει να μοιραστείτε τα πάντα μαζί τους, γιατί όταν δεν εμπιστεύεστε τους ανθρώπους που συνεργάζεστε, δεν μπορείτε να προχωρήσετε. Δοκιμάστε με αργά και σταθερά βήματα να πλησιάσετε τις καταστάσεις και τα πρόσωπα που θέλουν το καλό σας. Μη διστάζετε να συζητήσετε τις φοβίες σας, τις ανασφάλειές σας. Μία πολύ καλή εβδομάδα για όλους και όσο προχωράει ο καιρός θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Annual Tips, μην το ξεχνάτε. Γεια σας.